Να πάμε λίγο στο ελαιόλαδο, να πάμε λίγο στο κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί, να εστιάσουμε στις τιμές, να πάμε στο Δημοπρατήριο της ΕΑΣΥ και βέβαια στο Παρατηρητήριο Τιμών Ελαιολάδου. Ε, όλα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο συζήτηση ευθύ αμέσω με τον κύριο Μύρον Χιλετζάκη, τον αντιπρόεδρο τη ΕΑΣΥ. Την καλησπέρα μα, κύριε Χιλετζάκη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιοτόπουλε, σα και στου <laughs> Να σα ευχαριστήσω θερμά. Ωστόσο, θέλω να ξεκινήσω λίγο με την αυριανή κάθοδο του Υπουργού, του κυρίου Γεωργαντά στην Κρήτη, με θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα να είναι. Τα θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα για να συζητάμε τέτοια εποχή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να συζητήσουμε είναι η ΚΑΠ. Είναι η νέα ΚΑΠ που έκανε ποδαρικό πριν από μερικέ μέρε, από 1η-1η του 2023. Είναι μια προγραμματική περίοδο που θα την έχουμε στην πλάτη μα όλοι εμεί οι αγρότε μέχρι το 2027. Και η Κρήτη ρηγμένη. Η Κρήτη ήταν ρηγμένη στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και θεωρούμε ότι Συνεχίζεται το ρήξιμο και σε αυτή την προγραμματική περίοδο. Περιμένουμε τις επίσημες διευκρινιστικές του Υπουργείου για να μας δώσει επίσημα εγγράφος το σχεδιασμό, πώς θα κατανεμηθεί το χρήμα και ποιοι είναι τελικά οι, οι, οι επωφελημένοι από αυτή την προγραμματική περίοδο. Ποιοι κερδίζουν και, και ποιοι χάνουν. Μέχρι τώρα η Κρήτη έχει χάσει πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορεί να χάσει ούτε ένα, χρ... ούτε ένα cents παραπάνω. 110 εκατομμύρια ευρώ χάνει ετησίω από τι αγροτικέ επιδοτήσει. Το 2015 που ξεκίνησε επίσημα η προγραμματική περίοδο 15-19, η Κρήτη μα έπαιρνε 350 εκατομμύρια ευρώ αγροτικέ ενισχύσει σε όλο το νησί. Σήμερα το νησί με την πληρωμή τη 30 Δεκεμβρίου του 2022 παίρνει 240 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνουμε ότι η σύγκληση, η περιβόητη σύγκληση, τα χρήματα που φύγανε από την Κρήτη και πήγανε σε άλλα μέρη τη Ελλάδος, δυστυχώ αυτά τα χρήματα δεν πιάσανε τόπο ούτε στα άλλα μέρη τη Ελλάδο, αλλά είδαμε και ένα σοβαρό, σοβαρό πρόβλημα που λέγεται αύριο του πρωτογενή τομέα της Κρήτης. Γιατί πραγματικά ήταν ένα αντίβαρο οι αγροτικές επιδοτήσεις στο κομμάτι και της συντήρησης τη αγροτική υπαίθρου. Και όταν αυτά τα χρήματα λύγουν, δεν μπορεί ο παραγωγό να καλύψει τι ανάγκε του. Από τη μία λοιπόν ενστάσει που έχουν να κάνουν με την κοινή αγροτική πολιτική του επόμενου διαστήματο και από την άλλη. Από την άλλη, κόστο παραγωγή και κάποια προβλήματα που έχει φέρει έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια στο προσκήνιο που λέγεται κλιματική αλλαγή. Δεν μπορούμε κάθε τρει και λίγο να κάνουμε του επέτε είτε στον ΕΛΓΑ, είτε στο Υπουργείο να ζητάμε δε μήνυμη για να μπορούμε να αποζημιωθούμε. Η κλιματική αλλαγή έχει μπει στη ζωή μα, το διαπιστώνουμε και τώρα. Λέμε ότι το νερό νεράκι, λέμε ότι δεν έχει βρέξει, δεν έχει κάνει παγωνιά στην Κρήτη. Βλέπουμε εμεί η παραγωγή ότι του επόμενου μήνε έρχονται μαύρε μέρε για τον Έλληνα παραγωγό με αυτή τη λειψιδρία. Βλέπουμε ακριβώ τι ίδιε συνθήκε που ήταν πέρυσι στην Ιταλία και την Ισπανία η ξηρασία να έρχεται στη χώρα μας και δυστυχώς η κλιματική αλλαγή πρέπει να κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να φτιάξει ένα ειδικό ταμείο στήριξης για τους παραγωγούς αν πραγματικά Πιστεύουμε στα δικά μα προϊόντα που πραγματικά πλήττονται με την κλιματική αλλαγή. Λοιπόν, να περάσουμε στο λεόλαδο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουμε λάβει στι τελευταίε μέρε αναφορικά με τι τιμέ που διαμορφώνονται και θα διαμορφούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Η συμβουλή του Μύρονα Ναχιλετζάκη, στου παραγωγού ποια είναι. Η συμβουλή είναι ότι το λάδι δεν πέφτει. Είμαι κάθετο. Το λάδι δεν πέφτει. Πού γιατί βγαίνουν κάποιοι το τελευταίο διάστημα και λένε δώστε το λάδι, θα πέσει το λάδι. Εγώ λέω ότι το λάδι δεν πέφτει. Ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα έχει βγει, είναι αποτυπωμένο στο χαρτί. Από την 1η Νοεμβρίου που βγαίνουμε και φωνάζουμε, ότι το λάδι μα θα φτάσει στα 5 ευρώ. Έφτασε στα 5 ευρώ. Γίνανε δημοπρασίε τι προηγούμενε μέρε και στην Κρήτη μα αλλά και στην Ελλάδα. 5,5 ευρώ, 5,20, 5,14, 5,6. Το παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου είναι από τα καλύτερα την εργαλεία στα χέρια του παραγωγού δείχνει κάθε μέρα τις τιμές όλης της Κρήτης μπορούν να δουν η παραγωγή μας ακριβώς το τι γίνεται στο νησί το ελαιόλαδο δεν θα πέσει υπάρχει τρελό εμπορικό ενδιαφέρον και από τους Ισπανούς και από τους Ιταλούς και έρχομαι εδώ τώρα να μασήσω λίγο τα λόγια μου και να πω ότι πριν έλεγα για την κλιματική αλλαγή αλλά αυτή η κλιματική αλλαγή είναι το κλειδί που μας άφησε να ξεκλειδώσουμε την πόρτα και να απολαύσουμε τις τιμές των 5 ευρώ, των 5,20, 5,5 και δεν ξέρω και πού θα φτάσει ο πύχη στο μέλλον. Για ποιου λόγου, για να καταλάβει ο τελευταίο. Γιατί η Ισπανία και η Ιταλία πλήγηκε το... τα τελευταία δύο χρόνια, δεν παράξανε. Μια Ισπανία που ήταν ο νούμερο ένα παίχτη στην εμπορία ελαιολάδου σε όλη την Μεσόγειο. Μια Ισπανία που έβγαζε το 2019. 2 δεκαε... εκατομμύρια τόνους ελαιόλαδο. Και φέτο δεν θα βγάλει ούτε 740.000 τόνου και θέλει μόνο να καλύψει τι ανάγκε τη χώρα τη 400.000 τόνου λάδι. Έχουμε μια Ιταλία που ήταν δεύτερη παραγωγική χώρα στον κόσμο και φέτο δεν θα πιάσει ούτε του 200.000 τόνου λάδι. 203 με 204 την παίζουν ναι. τα exit poll του ελαιολάδου ενώ η Κρήτη μας θα σπάσει το κοντέρ των 100.000 τόνων και θα φτάσουμε στους 120.000 τόνους παραγόμενη ποσότητα για το νησί στο νησί που πραγματικά το είχε ανάγκη γιατί τα τελευταία 10 χρόνια ο ελαιοπαραγωγός είχε τελματίσει οικονομικά και στο κομμάτι τη φορολογία και στο κομμάτι τη κλιματική αλλαγή, αλλά και στο μέγαζη πρόβλημα που ήταν οι αγροτικέ επιδοτήσει. Δεν μπορούμε να Η τελευταία καλή ξεχ... χρονιά ποτέ ήταν, κύριε Χιλετζάκη. Η τελευταία καλή χρονιά ήταν το 1991 που ήταν το λάδι 1260-1280 δραχμέ. Από τότε και μετά έχει πάρει μία κατρακύλα το ελαιόλαδο. 30 χρόνια. Ναι, 30 είχαμε 30 μία. Χρονιά γύρω στο 14-15 που το Πάσχα έπιασε ένα 3,80 με 4 ευρώ, με μονομένες περιπτώσεις, λίγες ποσότητες. Δυστυχώς όμως από το 91 και μέχρι και σήμερα Μάλιστα. δεν έχουμε ξαναδεί τόσο καλή χρονιά μόνο φέτος. Να πάμε στο παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου, καθώς η επισκεψιμότητα έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Κάνατε μία αναφορά πριν από λίγο, ένα εγχείρημα το οποίο έχει στεφθεί με επιτυχία. Ένα εγχείρημα που πραγματικά βγήκε μέσα από τις τάχτες, και από το μεγάλο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί στην αρχή τη ελαιοκομική περίοδου, ήμασταν μάρτυρε όλων των παραγωγών ότι υπήρχαν ε, διαφοροποιημένε τιμέ από ελαιουργείο σε ελαιουργείο, διαφοροποιημένε το δικαίωμα, η κάρτα, δηλαδή ο ένα ελαιουργό έπαιρνε 10%, ο άλλο έπαιρνε 15%, ο άλλο έπαιρνε 12%. Υπήρξε δηλαδή ένα αλαλούμ στην αγορά. Όλο αυτό μα ανάγκασε άμεσα, μέσα σε μία εβδομάδα, να φτιάξουμε το παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου και το παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου αυτή τη στιγμή. Αριθμοί πάνω από 240.000 επισκέπτε, το, περασμ... το προπερασμό Σαββατοκύριακο είχαμε 5.200 επισκέπτε στο παρατηρητήριο και έχουμε μηνύματα από την Πελοπόννησο, από τη Μεσονία, από όλη την Ελλάδα ναι. να εγγραφούν συνεταιριστικέ οργανώσει στο παρατηρητήριο τιμών. Του χρόνου θα το διαβρύνουμε, Το παρατηρητήριό μα θα είναι ένα παρατηρητήριο τιμών ελαιολάδου για όλη την ελληνική επικράτεια, έτσι ώστε και ο πελοπονίσιο συνάδελφο να έχει εικόνα. Για να έχει στις μια στις εικόνα γιατί ήδη περιφέρεια. μπαίνει στο δικό μα παρατηρητήριο και βλέπει τι τιμέ τη Κρήτη και ξέρετε τι γίνεται. Αριθμό επισκέψεων σε καθημερινή βάση, γνωρίζετε. Περίπου 3.000 είναι μεσόωρο. Είναι τεράστιο ο αριθμό. Είναι ένα τεράστιο αριθμό που αυτό ο αριθμό. Πραγματικά μα δικαιώνει μετά από τη γενναία απόφαση που πήραμε ναι. να σπάσουμε τα αυγά όπω λέμε στα χωριά και να βγάλουμε μπροστά όλε τις τιμέ όλων των ελεουργιών. Κάποιοι ενοχληθήκανε, αλλά οι περισσότεροι χαμογελάνε και είναι λίγοι αυτοί που μα κάνουν μούτρα. Ποσοστό συμμετοχή. Ποσοστό συμμετοχή περίπου 83%. Το 83% των ελεουργείων της Κρήτης Συμμετέχει. συμμετέχουν στο παρατηρητήριο τιμών και προστιμεί σε όλους τους ελεουργούς είτε ιδιώτες είτε συνεταιριστές που αναρτούν την τιμή τους στο παρατηρητήριο και δεν κάνουν σκοτεινές συναλλαγές όπως το λέω εγώ Μάλιστα. χωρίς να τις δημοσιοποιούν και να τις βγάλουν. Δίπλα στο παρατηρητήριο έχουμε και το δημοπρατήριο της ΕΑΣΕ. Το Δημοπρατήριο τη ΕΑΣΥ αυτή τη στιγμή δεν το περιμέναμε ούτε εμεί οι ίδιοι. Γέμισαν σε χρόνο ρεκόρ ε, οι δεξαμενέ. Γέμισαν σε χρόνο ρεκόρ οι δεξαμενέ. 3.000 τόνοι ελαιολάδου βρίσκονται μέσα στι δεξαμενέ. Δεν υπάρχει ούτε ένα κιλό άδειο χώρο για να αναποθέσουμε ελαιόλαδο πλέον και μόνο πού προήλθε το λάδι, το συγκεκριμένο... Το λάδι προήλθε κατά 95% από το ομό να. ο νομός Ηρακλείου και ιδιώτε και συνεταιριστικά φέρανε το λάδι τους, το έχουν αφήσει στις δεξαμενές που πραγματικά το κομμάτι των δεξαμενών και το κομμάτι του διμελέου έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στο κομμάτι της αύξηση της τιμή όσο αφορά την κοιλιά που έκανε μέσα στις γιορτές. Οι έμπειροι με τα πράτες ελαιολάδου οι Ιταλοί, που πραγματικά έχουν μια τεράστια εμπειρία στο λάδι και ξέρουν πού είναι και το τελευταίο, γιατί έχουν χαρτογραφήσει στο νησί μα, αλλά και όλη την Ελλάδα, ξέρουν mm. πού είναι μέχρι και το τελευταίο ελεουργείο και τι αποθηκευτικό χώρο έχει, εκεί αυτοί ποντάρανε στη μείωση τη τιμή του ελαιολάδου. Και πώ ποντάρανε, Κρήτη, 100.000 τόνου ελαιόλαδο. Μια προβλεπόμενη ποσότητα. Τι αποθηκευτικού χώρου έχει Κρήτη, 40.000 τόνου. Επομένω, βάζουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Και ε, ζορίζομαι τον ελαιουργό να μπορέσει ο ελαιουργός να διώξει λάδι γιατί δεν έχει αποθηκευτικό χώρο να το βάλει στα ελαιουργία του. Εμείς ερχόμαστε με το Δημέλαιο, δίνουμε μία ανάσα στους ελαιουργούς, τριών χιλιάδων τόνων που αυτοί πραγματικά η τόνοι παίξανε μεγάλη σημασία στο κομμάτι της αγοράς. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε σήμερα αποθηκευμένες τεράστιε ποσότητες ελαιολάδου. Δεν δημοπρατούμε λάδι το δημοπρατούν οι συνεταιριστικέ οργανώσει και μέλη μα με πάρα πολύ καλέ ναι. ε, πρόοπτικε. Έχουμε δημοπράτηση τώρα τελευταία αγροτικού συνεταιρισμού που ανήκει στην Ένωση Ηρακλείου, 80 τόνι με 5-14. Πολύ καλή τιμή. Ε, του επόμενου μήνε θεωρώ ότι τα λάδια θα φύγουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή στι 20 του επόμενου μήνα δεν θα υπάρχει λάδι στην Κρήτη. Η... Έχει μαζευτεί το 80% περίπου τη παραγωγή του νησιού. Ευτυχώ δεν έχουμε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στην υπόλοιπη Ελλάδα με το γλυοσπόριο, του μύκητε και όλα αυτά τα λάδια που δημιουργούν μια υποβάθμιση. Ναι, δεν υπάρχουν στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν υπάρχουν. Είναι πολύ μικρέ οι τα έως καθόλου. Ναι. Ε, έχουμε ε, ευτυχώς ο καιρό μας βοήθησε όλο τον Νοέμβριο και όλο τον Δεκέμβριο και μαζέψαμε τις ελιές γιατί αν είχαμε βροχοπτώσεις θα, θα είχαμε θέμα. πάρα από το 50%. Ναι. Και, εντάξει, και, το ότι μπήκαν οι ελαιοπαραγωγοί γρήγορα μέσα στο Νοέμβριο και μαζέψανε τα πιο πολλά λιόφυτα, αυτό ήταν μια πνοή και μια ανάσα Μάλιστα. στα αγροτικά χέρια που μας είχε τάξει η κυβέρνηση και δεν μας έφερε. Και είδαμε με τα ιδέα μέσα πως θα μαζέψουμε τι ελιέ μα. Ε, πολλοί λένε ότι φέτο είχαμε μία χρυσή χρονιά για την ελαιοπαραγωγή. Σημαίνει κατ' επέκταση ότι του χρόνου η χρονιά θα είναι μέτρια και κακή. Όλα εξαρτούνται από την κλιματική αλλαγή. Δυστυχώ, ο... βάστη στατιστικών, το ψύχο που χρειάζεται το ελαιόδεντρο για να γονιμοποιηθεί για την επόμενη χρονιά μέχρι τώρα δεν το έχουμε. Δηλαδή οι συγκεκριμένε μέρε ψύχου που χρειάζεται η ελιά για να έχει του χρόνου την ούτε χαμηλέ θερμοκρασίε. Ούτε χαμηλέ θερμοκρασίε, ούτε, ούτε ψυχοπαίδευση. Είχαμε τη χιονιά. Μέχρι και εδώ απ' έξω στη βιομηχανική περιοχή είχε στρώσει το χιόνι. Ο, αυτό το χιόνι βοήθησε πάρα πολύ και φορτωθήκαν όλε οι ελιέ του νησιού. Είναι σημαντικό για τη γονιμοποίηση του ελαιοδέντρου. Αν τώρα πάλι αλλάξει το μοτίβο του καιρού και δούμε κάτι άλλο του επόμενου μήνε και καταφέρει να ισοβαθμίσει τη χασούρα που έχουμε μέχρι τώρα λόγω τη κλιματική αλλαγή, θεωρώ ότι και η χρονιά που έρχεται θα είναι μια χρονιά μέσω βεντέ μας Και δεν ξέρουμε και τι μέλη γενέστε με την Ισπανία και με την Ιταλία. Είναι όμω κακό να μην παράξει ούτε η Ιταλία ούτε η Ισπανία, γιατί θα αλλάξουν οι διατροφικέ συνήθειε των καταναλωτών. Λά, και εκεί που τρώγανε δεν ναι, θα τρώνε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χιλετζάκη, να σα ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη. Σα ευχαριστώ θερμά.